καταρχάς, φρόνημά μας είναι ότι το δικαίωμα της ελεύθερης συνάθρησης είναι δικαίωμα το οποίο είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο και θεωρώ ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζεται κατά τη βούλησή του. Βέβαια, έγιναν συλλαλητήρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν, κάποιοι προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων. Βέβαια, εδώ πέρα το κύριο κρατούμενο είναι, το κρατούμενο δηλαδή και το ζητούμενο είναι, ότι είτε αυτοί που συμμετείχαν, είτε αυτοί που δεν συμμετείχαν, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο Έλληνες αντίστοιχα από αυτούς που συμμετείχαν ή από αυτούς που δεν συμμετείχαν. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι στα συλλαλητήρια αυτά μπορεί και να μην υπήρχαν φασιστικά στοιχεία ή δημοκράτες, σύμφωνα με αυτό το οποίο θέλει ο καθένας να εμφανίζει από την άλλη πλευρά. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι ήταν, δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι φασίστες. Βέβαια, το κυρίαρχο είναι ότι ένα μόρφωμα σήμερα έχει κάνει δικό του κτήμα αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια φρονώ ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη και της κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες και τη σημασία των συγκεκριμένων συλλαλητηρίων, χωρίς βέβαια να επαναλαμβάνω να μας βρίσκουν σύμφωνοι σε εμάς αυτοί οι τρόποι διαμαρτυρίας ή διατράνωσης του κοινωνικού, του εθνικού φρονήματος κτλ. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση δια του δημόσιου, το δημοσίων μάλλον μέσο μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει, φρονώ ότι ενίσχυσε αυτά τα συλλαλητήρια αντί να δώσει την πραγματική διάσταση στις συγκεκριμένες διαδικασίες για τις μη προβολές των συλλαλητήριων. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρουμε και εμείς θέση και καθένας ξεχωριστά να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, να υπάρξει μία θέση αναφορικά, όχι με την ελληνικότητα της Μακεδονίας, γιατί για δεδομένα πράγματα είναι περιττό να μιλάμε, αλλά περισσότερο να τοποθετηθούμε για το γενικότερο γίγνεσθε, πολιτικό γίγνεσθε, έτσι ώστε να μην δώσουμε χώρο σε ναζιστικά μορφώματα να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ομιλίες και τα συνθήματα που κυριάρχησαν και στο χτισινό και στο προηγούμενο της Θεσσαλονίκης συλλαλητήριο δεν αμφισβητούν πουδενή τα επικίνδυνα ανατοϊκά σχέδια που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναγορεύοντας τους συμπριστές των Βαλκανίων σε δίθεν εγκυητές της ειρήνης και της συνεργασίας. Τα συνθήματα και οι ομιλίες συγκαλύπτουν τα πραγματικά προβλήματα και ρίχνουν νερό στο μήλο του εθνικισμού και του αλυτρωτισμού, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν πάσα στην κυβέρνηση να εμφανίζει την πολιτική της με το μανδύα της δίθεν προοδευτικότητας. Κατά συνέπεια, λέμε εμείς, δεν προβάλλουν καμιά πραγματική λύση υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ όλων των λαών, αν θέλετε, των Βαλκανίων. Η Νέα Δημοκρατία και όσες πολιτικές δυνάμεις με τη στάση τους καλύπτουν την καταδικασμένη εδώ και καιρό στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής έχει τεράστιες ευθύνες. Επίσης, τεράστια είναι και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του ενός εταίρου στην κυβέρνηση, τη στιγμή που άλλος εταίρος στην κυβέρνηση συμμετέχει στη συλλαλητήρια, ενώ ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό πια ότι συνυπήρχε με τέτοιες δυνάμεις προηγούμενες εποχές στις πλατείες των αγανακτισμένων. Απλά να αναφέρω ότι βλέποντας φωτογραφίες των ενεργειών του Δήμου μας του 92, από πρωταγωνιστής σήμερα ούτε κομπάρσος, ούτε καν θεατής. Και δεν είναι μόνο τα συλλαλητήρια και οι φωνές που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως φωνή των πολιτών. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να παρέμβει ηχηρά και στιβαρά ο Δήμος μας. Και ο λόγος είναι καταρχάς να εκφράσει το δίκαιο της ουσίας του θέματος, αλλά και το περιδικαίο αίσθημα των δημοτών.
ας αποφασίσουμε πώς θα αντιδράσουμε ή τους λόγους για τους οποίους δεν αντιδρούμε. Γιατί κάποιοι εδώ μέσα μπορεί να συμφωνούν με την άποψη του Σκοπιανού Προέδρου ότι εντάξει, θα μας αφήσουν να μοιραστούμε μαζί τους ένα κομμάτι της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Μπορεί να συμφωνούν να δώσουμε και το όνομά μας, το οποίο είναι αναμφισβήτητα δικό μας. Αλλά να το αποφασίσουμε εδώ μέσα. Να ληφθεί μια απόφαση, να σηκώσουμε τα χέρια και να δούμε τι πιστεύει ο καθένας. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι, ας πούμε, και ο κύριος Λυκοστράτης πολιτικά που κινείται τόσα χρόνια, δεν ξέρω, αγαπητέ Βασίλη, πώς αισθάνεσαι να σε αποκαλούν ακραίο εθνικιστή φασίστα που πήγε στο συλλαλητήριο? Συλλαλητήριο. Για τα σχέδια των ξένων συμφωνούσα στα περισσότερα με αυτά που είπε ο κύριος Μελιόπουλος. Σε κάποια ενδεχομένως υπήρχε μια αυτή, αλλά στα περισσότερα συμφωνώ. Δεν μπορώ όμως να μη σχολιάσω τον απόϊχο αυτού του συλλαλητηρίου. Βγήκε ως καλούμπακας ο βασανιστής της Μακρονήσου και θριαμβολογούσε, διότι δικαιώθηκε ο πατέρας του που βασάνιζε στα Μακρονήση, που βγήκε ο Θεοδωράκης και είπε αυτά που είπε. Ανήκει στην ακροδεξιά, ναι. Πώς είναι ακροδεξιά 10%, να πούμε ότι ήταν 300.000 εκεί. Οι 270.000 συνάδελφοι τι ήταν? Ακροδεξιοί, φασίστες. Δεν ανήκουν σε όλα τα κόμματα, γνωρίζω ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Ανήκαν σε όλα τα κόμματα και συμμετείχαν. Αυτούς δεν τους χαρίζω λοιπόν εγώ στο Σκαλούμπακα και σε κανέναν της Χρυσής Αυγής. Και δεν τους χαρίζω. Και αν πραγματικά υπήρξε και ο Θεοδωράκης αυτή την παρουσία, με την παρουσία του, η ανάγνωση είναι η δική μου τελείως διαφορετική. Αν ήταν 300.000, παραπάνω ήταν, δεν ήταν 300.000. Αν λοιπόν ήταν 300.000, οι 270 που εκπροσωπούσαν όλο το φάσμα του πολιτικού μας χώρου, το κομματικό μας χώρο, έτσι πιστεύω, καταλληλότερο άνθρωπο από έναν του μεγέθους του Θεοδωράκη για να εκφράσει αυτή την ενότητα του ελληνικού λαού δεν υπήρχε. Με αυτή τη λογική λοιπόν θεωρώ ότι χθες γράφτηκε ιστορία. Και ας σταματήσουμε να κρίνουμε ή να μετράμε τα ωφέλη ο καθένας από τη μεριά του. Ένα δημοκρατικό δικαίωμα εξέφρασε ο ελληνικός λαός. Και αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα πάμε να το στερήσουμε με διάφορες προφάσεις, διάφορα επιχειρήματα από όπου και προέρχονται. Κάποιοι δεν συμμετείχαν. Δεν συμμετείχαν καλώς. Δεν συμμετείχαν γιατί έτσι πίστευαν. Κάποιοι άλλοι όμως συμμετείχαν γιατί αλλιώς πίστευαν. Και καλώς πίστευαν. Ας σεβαστούμε λοιπόν αυτή τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Να σχολιάσω όσον αφορά το συλλαλητήριο, το δυναμικό παρόν που έδωσαν οι τοπικές κοινωνίες χωρίς κομματάρχες και η Εκκλησία επίσης που πρωτοστατεί σε τέτοια εθνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος μπροστά σε τέτοια εθνικά ζητήματα. Δεν είχα σκοπό βέβαια να πίστευα ότι σήμερα θα γίνει για μία ακόμα φορά αναφορά στο θέμα των συλλαλητήριων. Δεν θέλω να σχολιάσω τα συλλαλητήρια, βέβαια ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και καλά κάνει. Θέλω λίγο όμως ανθρώπους οι οποίοι σήμερα, συναδέλφους μας ή πολίτες, οι οποίοι σήμερα προβληματίζονται με όλα αυτά, πρέπει ιστορικά τουλάχιστον να θυμίσουμε 2-3 πράγματα. Το θέμα είναι γνωστό σε όλους μας, πότε και γιατί δημιουργήθηκε. Επίσης, δηλαδή, γνωρίζουμε ότι οι προτεργάτες οι σημερινοί είναι αυτοί οι οποίοι το 1992 δημιούργησαν και με την πτώση φυσικά της Ιουγκοσλαβίας, της Ενιαίας, δημιούργησαν το θέμα το οποίο θα είχε λυθεί. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα σήμερα. Επίσης είναι γνωστό σε όλους μας, κύριε Πατσίκα, ότι επί 25 χρόνια είναι γνωστό λοιπόν ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς, φαντάζομαι και πολλοί, που μεγάλωσα βλέποντας δύο πράγματα. Ένα στους χάρτες. Ένα τη Μακεδονία, όταν είχαμε στο σχολείο μας τη Μακεδονία, η οποία έτσι καταγραφότανε, την Ιουγκοσλάβικη, αυτό που λέμε. Και το δεύτερο, επίσης έμαθα στο σχολείο ότι με τη συνθήκη της Γερμανίας η Μακεδονία είχε δοθεί, αν δεν τα ξέρετε κύριε Πατσίκα, οφείλω έτσι και ανέτρεξα με αφορμή όλα αυτά τα σημερινά στα βιβλία της εποχής και στα βιβλία που είχαμε, τα βιβλία τα εκπαιδευτικά μας.
Και μάλιστα λέει, έλεγε τότε, ας πούμε, ότι η συνθήκη της Γερμανίας μοίρασε τη γεωγραφική Μακεδονία σε τρία μέρη. Στο 51 του Βουκουρεστή. Το 51% το μοίρασε στην Ελλάδα, το 10% το μοίρασε στην Ιουγκοσλαβία, την πάνω μεριά, το τόσο της εκατό στη Μακεδονία του Πυρήν και το 1% στη Μακεδονία της Αλβανίας. Αυτά είναι ιστορικά πράγματα. Επίσης να θυμίσω, κύριε Πατσίκα, επειδή μάλλον η μνήμη δεν, το 1977 στο βήμα του ΟΗΕ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποδέχτηκε την μακεδονική γλώσσα, την γλώσσα τους σαν μακεδονική. Τι θέλω να πω με αυτά. Και επίσης 25 χρόνια τώρα, νομίζω, για να μην είμαστε σαν τους τουρθοκαμήλους και βάζουμε το κεφάλι μας μέσα, η μεν Μακεδονία εξωτερικά λέγεται Μακεδονία από 150 χώρες, στο δε εσωτερικά λέγεται Φύρο. Ξέρετε τι θα πει Φύρο? Φαντάζομαι να το ξέρετε. Τι θα πει Φύρο? Η σύνθετη ονομασία που λέει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπάρχει θέμα αναμφισβήτητα. Πού όμως έγκυται? Στο θέμα του αλυτρωτισμού. Εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι. Επομένως λοιπόν, κάνω αυτή την αναφορά, ούτε να κρίνω τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Βέβαια το στίγμα δόθηκε. Το στίγμα δόθηκε και δυστυχώς καπηλεύτηκαν άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπανε και ο Κασιδιάρης και ο άλλος, ότι πολύ ωραία ο Μίκης μας ο Θοδωράκης έκανε τον γύρο από την Αιών και ξαναγύρισε στην εθνικιστική ιστορία, βέβαια με κάποιες διάμεσες κυβιστήσεις τις οποίες τους τις συγχωρούμε. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά σήμερα μην, ας το πούμε έτσι, προβληματιζόμαστε και εκπλαγόμαστε κτλ. Το θέμα δημιουργήθηκε το 1992, εδώ και συνεχίζουν να κάνουν και τις εμπορικές συμφωνίες και τις συναλλαγές από κάτω και τα πάντα και στα καζίνα τους πάνε και πατριώτες δεν είναι με αυτή την έννοια. Επομένως κλείνω και λέω το εξής: η ιστορία θα προχωρήσει έτσι ή αλλιώς, από εκεί και πέρα νομίζω είναι προς το συμφέρον της καλής γειτονίας να βγει μια λύση από την όλη ιστορία, να προχωρήσουμε ήρεμα και καλά με πνεύμα αλληλεγγύης. Δεν ζήτησα το χρόνο προημερησίας και αναφέρθηκε για αυτό το θέμα τη Μακεδονία και έγιναν πάρα πολλές τοποθετήσεις. Κάποια στιγμή να μην το συζητάμε έτσι από αριστερά και δεξιά. Εγώ συμμετείχα και σε συλλαλητήρια και ήμουν υπέρ το ότι σε κάποια θέματα, και είναι εμφανές τώρα ότι το θέμα του αλυτρωτισμού που είπατε κύριε Πρόεδρε είναι εμφανές, είναι το πρόπτυστο. Ο πρόεδρος τους μιλάει για συνεννοήσεις και ο υπουργός εξωτερικών λέει εμείς έχουμε και γλώσσα και εθνότητα. Κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να το δούμε για να το συζητήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σε χαρώ και προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδος για την πρωτοβουλία αυτή να μισθώσει η λεωφορεία ώστε να μεταφερθούν πολίτες στα συλλαλητήρια. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς να παρευρεθούν στα συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αλλά και σε μένα η ευκαιρία να παρευρεθώ μαζί με τον πρόεδρο, με την πρόεδρο Βέρειας, τον πρόεδρο Πατρίδος και τον πρόεδρο Τρουλόφου, τουλάχιστον αυτούς είδα στην Αθήνα, και να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Προσωπικά πιστεύω ότι είχα την τιμή να ακούσω τον Μίκη Θεοδωράκη και κύριε Πατσίκα, πιστεύω ότι ο Μίκης έδωσε το σύνθημα. Είμαι από αυτούς που λέω και εγώ ότι δεν γίνεται να μην συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε, Πρόεδρε, να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε ένας... Δεν γίνεται να είμαστε αμέτωχοι από αυτήν. Δηλαδή να μην έχουμε ούτε καν να μην το έχουμε συζητήσει. Πρέπει τουλάχιστον να εκφράσουμε την άποψή μας εδώ μέσα. Είμαστε ένας ιστορικός δήμος. Είμαστε ο Δήμος Βέρειας με 3.000 χρόνια ιστορία, με τον Μέγα Αλέξανδρο να μεγαλώσει εδώ, με τον Μέγα Αλέξανδρο να ξεκινήσει την εκστρατεία του από τη Βέρεια, με τον Μέγα Αλέξανδρο με τον πατέρα του θαμμένο εδώ, και εμείς να μην έχουμε συζητήσει καν αυτό το θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή, ότι...
Ποιο θέμα συζητάει η Ελλάδα, εμείς ποιο θέμα. Συγγνώμη, ποιο θέμα, δηλαδή ποιο είναι το θέμα, δηλαδή ποιο τι, για να καταλάβω. Δεν θα χαράξουμε εξωτερική πολιτική. Όχι, ποιο είναι το θέμα, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνω. Βασίλη μου, συγγνώμη, πώς θέμα, πούμε. Μην κάνετε διάλογο. Ο καθένας θα έχει την άποψη εδώ μέσα και ας τη χαράξουμε εμείς. Δεν σου δίνω κανένα λόγο. Δεν σου δίνω το λόγο. Το ψήφισμα έστω αυτό που έχει ψηφίσει και ο Δήμαρχος, ξέρω κάτι πρέπει να συζητήσουμε. Δεν γίνεται να μην συζητήσουμε καθόλου αυτό το θέμα εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Όσον αφορά το θέμα που θίξατε για το Μακεδονικό, δεν θυμάμαι αν ήσασταν την προηγούμενη φορά εδώ πέρα. Εγώ θα πω ότι ακουστήκαν εδώ πέρα οι θέσεις. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω λίγο, γιατί ακούμε διάφορα τελευταίο καιρό και μας κάνει κακή εντύπωση. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε ο καθένας μας με κάποιους, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει με τον καιρό και βλέπουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να καιροσκοπήσουν. Και αυτοί λοιπόν προσπαθούν να καιροσκοπήσουν, ξαναλέω, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε επί της ουσίας μαζί τους. Πριν από 10 χρόνια είχαν την άποψη και στήριζαν τη σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, και σήμερα λοιπόν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Αυτό είναι κακό, πολύ κακό. Ελπίζω ότι δεν ανήκετε σε αυτούς, κύριε Πατσίκα, εσείς. Λοιπόν, ναι, ελπίζω, είπα ότι δεν ανήκετε σε αυτούς, κύριε Πατσίκα. Γιατί βλέπουμε πολλούς λοιπόν οι οποίοι το κάνουν αυτόν τον καιρό και είναι άσχημο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.